Πορευθήκαμε όλο αυτό το μεγάλο διάστημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με προσευχή, με τον καθένα αγώνα που μπορούσε προσωπικά ο καθένας να κάνει. Φτάσαμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία η Μεγάλη Εβδομάδα κορυφώνεται τόσο με το πάθος και την ταφή του Κυρίου Ιησού Χριστού, όσο αναμένουμε με πολύ χαρά και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος αναστήθηκε για εμάς και θέλει με το φως της Αναστάσεώς Του να φωτίσει πάντα σε εμάς, τις ψυχές μας, τον κόσμο όλων, να ειρηνεύσουμε, να είμαστε αγαπημένοι και να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάθε τι καλό για αυτόν τον τόπο, για αυτή την πατρίδα, για αυτή τη γενιά που υπάρχουμε και υφίσταμε σαν ανθρώποι. Θεωρώ ότι η ευλογία του Επιταφείου αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ορθόδοξη Οικουμένη είναι μεγάλη. Ο Κύριος Μόνης Χριστός με το θάνατό Του και την ταφή Του μας έδωσε το παράδειγμα της θυσίας Του για εμάς τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς, και τώρα θα αναστηθεί και με αυτά τα χέρια που θα είναι ανοιχτά στην Ανάσταση θα τραβήξει και εμάς μαζί Του, αρκεί εμείς να Τον ακολουθήσουμε. Θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για τον στολισμό του Επιταφείου που ήθιστε κάθε χρόνο να έχετε και διαφορετικό στολισμό. Ναι, και φέτος ο Μητροπολιτικός Ναός προσπάθησε με την εθελοντική ομάδα που στολίζουν αυτές οι γυναίκες που εργάζονται για πολλούς μήνες να έχει ένα άριστο αγαστό αποτέλεσμα, να ομορφύνουμε τον επιτάφιο του Κυρίου Ιησού Χριστού, και φέτος το σχέδιό μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πανέμορφος ξεχωριστός διάκοσμος από την Εκκλησία των Εκκλησιών, τη μητέρα μας στην Κωνσταντινούπολη από την Αγία Σοφιά, ο οποίος διάκοσμος κοσμεί τον ντρούλο της Αγίας Σοφιάς, και εμείς με εκατομμύρια πολύ ψηλές, λεπτές και φθηνές πέρλες μπορέσαμε να έχουμε αυτό το εξαίσιο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό της Κωνσταντινούπολης, μητέρας Εκκλησίας, και στην Τρυπολιτσά και στο στολισμό του επιταφείου μας. Και αυτό ήταν απόρρια της ευλογίας του ποτηρητού, του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεβασίας και Σπάρτης κυρίου Ευσταθίου, που μας ευλόγησε το έργο τούτο, όπως έκανε και ο μακαριστός Μητροπολίτης μας κυρός Αλέξανδρος, αλλά και πολύ περισσότερο να μπορέσουμε να εργαστούμε πολύ καιρό, να προσευχηθούμε πάνω στον επιτάφιο, να κάνουμε τον αγώνα μας, έτσι ώστε σήμερα αυτή η ημέρα να είναι ξεχωριστή και λαμπρή για την Τρυπολιτσά, για το Μητροπολιτικό Ναό. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο στηρίζει τα ήθη και τα έθιμα της Τρυπολιτσάς, όπως και η περιφορά των επιταφείων γίνεται στην κεντρική μας πλατεία, και όλο αυτό το Πάσχα της Τρυπολιτσάς στην αρκαδική πρωτεύουσα που ζούμε. Μετά την περιφορά των επιταφείων, τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, τα εγκόμια, το επόμενο πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας εδώ του Αγίου Βασιλείου, ποιο είναι? Και αύριο το πρωί στο Μητροπολιτικό μας Ναό θα κάνουμε την πρώτη Ανάσταση. Και αμέσως μετά θα ετοιμαστούμε στις 12 η ώρα τη νύχτα να κάνουμε τη Λαυροφόρο Ανάσταση, έτσι ώστε να γευθούμε και να χαρούμε την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού και να λάβουμε το Άγιο Φως, το οποίο θα επιθυμούμε να φωτίζει τις καρδιές όλων των Ελλήνων, όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Και μετά η διακινήσιμος εβδομάδα είναι του Αγίου Γεωργίου και όλες αυτές οι εορτές, οι οποίες καθημερινά έρχονται στη σειρά. Την Κυριακή του Πάσχα θα έχουμε το απόγευμα των Σπερινών της Αγάπης. Βεβαίως, όπως κάθε χρόνο, και έτσι στο Μητροπολιτικό μας Ναό, 6 ώρα το απόγευμα θα γίνει ο Σπερινός της Αγάπης και θα μοιραστεί στους χριστιανούς μας το κόκκινο, καθιερωμένο, ευλογημένο πασχαλινό αυγό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς και ευχόμαστε σε όλους καλή και ευλογημένη Ανάσταση, υγεία προσωπική και οικογενειακή. Κάθε καλό στα σπίτια σας και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι περιμένουν με χαρά την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού.